κρατάει δυστυχώς 17 ολόκληρα χρόνια. Χάρη και κρατάει γιατί? Χάρη στον αγώνα της μάνας. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη εδώ. Φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες, μάλλον θεωρείται σίγουρο αυτό, ότι θα έχουμε νέα όσον αφορά τις έρευνες για το θάνατο του στρατιώτη του Θανάση του Νικολάου, τη δολοφονία του Θανάση δηλαδή, και φαίνεται ότι ξεκινάει η διερεύνηση των θεμάτων γύρω από τη δολοφονία αυτή. Υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Η οικογένεια, η μητέρα του Θανάση, ο δικηγόρος του Θανάση, της οικογένειας του Θανάση, αρνείται να παραλάβει το μισό πόρισμα. Έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση στη νομική υπηρεσία. Η κυρία Ανδριάννα Νικολάου δεν πρόκειται να πάει να παραλάβει μισό πόρισμα. Την έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Ανδριάννα μου. Ναι, καλημέρα. Θα πάτε να παραλάβετε το μισό πόρισμα? Τι ζητάτε? Όχι, δεν πρόκειται. Μισό πόρισμα τι σημαίνει? Να μας δώσουν κάποια που δεν λένε τίποτα. Δηλαδή να αφήσουν πίσω την ουσία, ναι, και να μας δώσουν κάτι που δεν μιλά καθόλου. Κοιτάξτε, ο κ. Λουκαρίς, σύμφωνα με την αλληλογραφία που είχε με τον Γενικό Εισαγγελέα, ελπίζει ότι θα το έχουμε μέχρι τη Δευτέρα. Θα δούμε και σήμερα τις εξελίξεις. Ναι. Αλλά είναι απαράδεκτο να μην το έχουμε κι εμείς, κύριε Δημητρόπουλε, μετά από τόσα χρόνια που κάναμε και ήταν εξαιτίας μας που έγινε αυτή η έρευνα, η επιμονή μας δηλαδή, τόσων χρόνια. Και χωρίς τη δικιά σας επιμονή θα είχε κλείσει η υπόθεση, αυτό είναι καθαρό. Όχι. Βέβαια, βέβαια ήταν να κλείσει η υπόθεση. Έκλεισε 100 φορές και η επιμονή μας φτάσαμε μέχρι εδώ. Και βάσει του νόμου και της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορούσαμε να έχουμε και εμείς πρόσβαση στις έρευνες, αλλά και να γνωρίζουμε και τα όποια αποτελέσματα. Τα οποία, όπως βλέπω, η ίδια η νομική υπηρεσία καταπατεί τους νόμους και τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Λουκαΐδης είπε ότι θα κινηθεί νομικά, εσείς η οικογένεια δηλαδή, για το θέμα, ναι, αυτό με το πόρισμα. Μα κοιτάξτε, 17 χρόνια αυτόν έκανα. Παντού εμπόδια, παντού ήταν μπροστά μου σαν βράχους, ειδικά η νομική υπηρεσία και όλες οι έρευνες που γινόντουσαν στην προσπάθεια μας για να δούμε τις εξελίξεις μας, έλεγαν ότι είχαν επαφές και ότι έπαιρναν οδηγίες από την νομική υπηρεσία. Φυσικά όχι, δεν λέω για το Γενικό Εισαγγελέα, γιατί φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίζει όλες τις υποθέσεις και τι έχει μέσα ο κάθε φάκελος. Είναι οι λειτουργοί που τα χειρίζονται. Πάντως φαίνεται, κυρία Ανδριάννα μου, φαίνεται ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι για να ξεκινήσουν έρευνες με την ταύτιση του γενετικού υλικού που εντοπίστηκε στα ρόγα του Θανάση ως αρχή, σαν αρχή, και μετά ανακρίσεις για τους δράστες. Υπάρχει ένα πόρισμα, υπάρχει ένα πόρισμα. Εσείς πιστεύετε ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να υπάρξει συγκάλυψη των ενόχων? Δεν το κατάλαβα. Λέω, ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τα πορίσματα, μετά από το ότι υπάρχει συγκάλυψη, ακόμα και σήμερα προσπαθούν να κρύψουν το ποιοι ήταν πίσω από τη δολοφονία του παιδιού. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι δεν ξέρω και το περιεχόμενο του πορίσματος. Μάλιστα. Και δεν ξέρω τι κάνουν. Ίσως αυτοί όλοι οι εμπλεκόμενοι που έκαναν όλη αυτή τη συγκάλυψη που τους είχαν μπροστά μου, ίσως να προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν μπορώ να το πω σίγουρα. Τώρα, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είστε αισιόδοξοι ότι επιτέλους μπορεί να πέσει φως στην υπόθεση δολοφονίας του Θανάση μετά από τόσα χρόνια? Όλα στις καταθέσεις, τις μαρτυρίες, τα οποία έχω και εγώ στα χέρια μου, να μην νομίζουν ότι δεν έχω τίποτα. Ναι. Χιλιάδες οι σελίδες. Και σύμφωνα με τα προηγηθέντα γεγονότα τα οποία είναι γραμμένα κάτω και τα άτομα τα οποία ήταν ανανεμιμένα, τα οποία υπάρχουν και μπορούν να τους καλέσουν και μπορούν να τους... αλλά χρειάζονται ειδικούς, να είναι ειδικοί, πώς να το πω, investigators, για να μπορέσουν να τους εντοπίσουν. Κυρία Ανδριάννα μου, εσείς τόσα χρόνια με το δικό σας αγώνα, φαντάζομαι, παράλληλα κάνατε και τη δική σας έρευνα για τις συνθήκες, τι είχε γίνει τότε. Έχετε καταλήξει σε συμπέρασμα ποιοι δολοφόνησαν τον Θανάση, εντός άνθρωποι, εντός στρατοπέδου ή εκτός?
Έπεσε η γραμμή της κυρίας Αντριάνας. Να το κρατήσουμε λίγο, γιατί έχει αξία να δούμε ποια είναι η δική της εικόνα, διότι η Αντριάννα η Νικολάου έχει 17 χρόνια, μέρα νύχτα αγωνίζεται να βρει το δίκιο της και βέβαια να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού της μόνο με την προσαγωγή στο δικαστήριο των ενόχων. Νομίζω είναι και το βασικότερο ζήτημα αυτό, αυτή τη δεδομένη στιγμή και μετά το πόρισμα. Και όπως ακούσαμε, δεν πρόκειται να παραλάβουν μισό πόρισμα από τα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα. Περιμένουν να τους δοθεί ολόκληρο το πόρισμα και αν δεν τους δοθεί, θα κινηθούν νομικά εναντίον του κράτους. Περιμένοντας. Μάλιστα, έπεσε η γραμμή της κυρίας Αντριάννας. Θα την έχουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ να δούμε αυτήν την ιστορία και την εξέλιξη με τη Χέρμες, η οποία θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις έχουν αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία. Λίγμα στον τουρισμό αναμένεται να επιφέρει η απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Μεταφράσεων.